Λίγο διαφορετικά θα το πάμε σήμερα. Είμαστε οι δυο μας γκουρού μου, διαμαντή μου. Δυστυχώς δεν μπορέσαμε να έχουμε παρέα σήμερα, αλλά επειδή υποσχέθηκα έκπληξη, θα έχουμε έκπληξη, καθώς σήμερα, πέρα από μένα που, okay, φαντάζομαι ότι πλέον γίνει θεσμός να δίνω τις προβλέψεις, είτε πέφτω μέσα είτε πέφτω έξω, δεν έχει καμία σημασία, θα μας δώσουν προβλέψεις και τα παιδιά που είναι είτε πίσω από τις κάμερες, είτε είναι πίσω από τα στατιστικά, τα καμάρια τέλος πάντων της διοργανώσεως. Στέφανος Κουλιαμπής, Σοκράτης Κεσανίδης, Βασίλης Γουναρίδης, Νίκος Οικονομάκος και Μάριος Μαυράκης. Θα μας πούνε ποιοι πιστεύουν από εσάς θα βρεθείτε στις τέσσερις καλύτερες ομάδες, στο Final Four δηλαδή της development κατηγορίας, και γιατί το πιστεύουν αυτό. Πριν πάμε όμως στο κομμάτι αυτό, ας δούμε λίγο τι έγινε στη φάση των 16, όπου θα μπορούσε να χαρακτηριστεί και ως η φάση των απουσιών. Διαμαντή. Συμφωνείς. Mm-hmm. Μου κούνα στο κεφάλι σου. Πολύ ωραία. Είδαμε πολλές ομάδες καλές να μένουν εκτός, γιατί δυστυχώς οι απουσίες τους νικήσανε. Εντάξει, εδώ είναι λίγο. Κάνει ένα κοντράστ, γιατί όταν έχει βγει το πρόγραμμα και η μία ομάδα μπορεί να έχει κανονίσει τις βαρδιές της, τις δουλειές της, το ένα το άλλο, είναι δύσκολο να αλλάξουνε. Προσπαθήσαμε να κάνουμε κάποιες εξυπηρετήσεις. Δεν πήραμε τα OK που έπρεπε γενικά. Που δεν ήταν και αναγκασμένοι κιόλας να τα δώσουν. Οπότε πορευτήκαμε όπως έχουμε. House of Buckets Valhalla Phantoms. Η Valhalla Phantoms δεν έκανε κακό διάστημα όπως στις προηγούμενες φάσεις που κάνανε οι άλλοι απέναντι House of Buckets. Δεν τους αφήσανε κενό να κάνουν το ξεσπασμά τους, να πάρουν τη διαφορά τους και να πάρουν ακόμα μια πρόκριση. Οι δεύτερες επιθέσεις και τα rebound που είπαμε ότι εκεί υπερτερεί η Valhalla απέναντι σε πολλές ομάδες τους έδωσαν το boost. Πήρανε αυτή τη διαφορά που χρειαζόντουσαν. Πήραν την πρόκριση για τους 8. Οι House of Buckets κερδίσαν τις εντυπώσεις γενικά στην πρώτη τους χρονιά. Σεπτέμβρη, παιδιά, περιμένουμε δυνατότερα πράγματα από εσάς, στα ήδη δυνατά. Θα συνεχίσω με το Σκόρπι Raptors. Συνθήκη μιας εξάδας, οι Raptors κατά ανάγκη κιόλας. Το παλέψαν όπως μπορούσανε, δεν κάναν την έκπληξη. Στις λεπτομέρειες οι Σκόρπι πήραν το εισιτήριο της πρόκρισης. Okay, με άλλο roster τους Raptors ίσως βλέπουμε διαφορετικά πράγματα. Δεν έχει καμία σημασία όμως. Για χιλιοστή φορά η ιστορία γράφεται με τους παρόντες. Δικαίωση Σκόρπιοι στις 8 καλύτερες ομάδες. 99ers Friends. Ακόμα ένα ζευγάρι με απουσίες. Οι 99ers τους λείψανε σημαντικά γρανάζια. Είχαν πάει στα χωριά τους για διακοπές. Δεν ξέρω, έτσι ακούσαμε να λέει ο αρχηγός. Δεν μπορούσαν να βοηθήσουν την ομάδα τους. Οι Friends με τη δύναμη στη ρακέτα τους έβγαλαν off, πήραν την πρόκριση, οι 99ers, okay, είναι λίγο, έχουν μια δυσκολία στα knockout, το έχω ξαναπεί βασικά δύο podcast πριν ότι δεν τους πολύ πιστεύω. Τώρα βέβαια πήραν άλλοι 60-70 rebound, οι Friends, δηλαδή τώρα πολύ, σε αντίθεση με 25-30 που πήραν άλλοι, πολύ μεγάλη διαφορά, δεν γίνεται να κερδιθεί το παιχνίδι έτσι, μπορεί να ταύτισαν κιόλας οι 99ers, να μην καταφέρουν να βρουν και διαδρόμους να τρέξουν. Τέλος πάντων, οι Friends στην οκτάδα και πάνε να χτυπήσουν ακόμα ένα Final Four μετά το χειμερινό. Τερμίτες Ερυθρός Σταυρός, εδώ τι γίνεται. Μπορεί οι Τερμίτες να ζητήσανε την εξυπηρετησούλα και να μην την πήρανε, αλλά πήρανε σίγουρα τηλέφωνο σε δικηγόρους, γιατί ακυρώσανε διήμερα, ακυρώσανε τριήμερα, ακυρώσανε τα πάντα όλα και αναγκαστικά τώρα πήραν την πρόκριση, λέγανε θα πάρουν όμως και διαζύγιο με τις πληροφορίες που έχω τις τελευταίες, αλλά η δουλειά έγινε. Είχαμε και κάποια ευτράπελα, okay, εντάξει δεν το τραβήξαμε πολύ, είχαμε κάποια ευτράπελα, αλλά οι Τερμίτες σας έχουν βάλει τα γυαλιά, δεν ξέρω τώρα. Στην οκτάδα. Αν λοιπόν τα χτυγαλάτες Westside, 5 Westside, μέχρι το ημίχρονο πηγαίνανε μαζί οι δύο ομάδες, ήταν derby. Μετά όταν έρχεται και η πίεση και λίγο η κούραση και όταν δεν έχεις και τις ανάστησες απαραίτητες και αυτά, κάνανε ένα ξέσπασμα οι γαλάτες, πήρανε διαφορά ασφαλείας και αφήσανε τους Westside να πάνε να κάνουν διακοπές. Να πω ότι
μαζεμένοι οι West Side, αν τα είχαν καταφέρει τα παιδιά, θα βλέπαμε διαφορετικό μας. Δεν ξέρω αν θα περνάγανε ή θα είχαμε κάτι διαφορετικό αποτέλεσμα, αλλά σίγουρα θα βλέπαμε κάτι άλλο στο παρκέ, γιατί δείξανε ότι στα νοκάουτ βγάζουν μια θέληση, βγάζουν μια ενέργεια. Ευχαριστώ, Διαμαντή μου, που κουνάς το κεφάλι και συμφωνήσω με αυτά που λέω. Σε έχω σύμμαχο δίπλα μου σήμερα. Και θα πάω στους Optimus Priamos με Dua Diesels. Απουσίες, καταντάω γραφική, αλλά και εδώ οι απουσίες ήταν πρωταγωνιστές. Οι Optimus Priamos δεν πιστεύαν ότι με τις απουσίες που θα έχουν θα πάρουν την πρόκριση. Αλήθεια είναι αυτό, οι Dua Diesels δεν τους άφησε ιδιαίτερα περιθώρια από το τρίτο δεκάλεπτο και μετά. Άρχισαν να τρέχουν, να σουτάρουν, να. Τους χτυπήσαν εκεί που πονούσαν και πήραν την πρόκριση. Πολύ καλή η πορεία των Dua Diesels. Καινούργια ομάδα, τερμάτισε στις υψηλές θέσεις στον όμιλό της, μετά στα νοκάουτ. Κατάφερε και απέναντι σε σκληρές ομάδες να ανταπεξέλθει και μετά. Και οι συγκυρίες τη βοήθησαν εδώ πέρα, αλλά συμβαίνουν και αυτά. Να βάει για Drunk Team. Να ευχηθούμε και από εδώ χρόνια πολλά στο παιδί του μεγάλου αρχηγού Λουκά Καραβασίλη, ο οποίος λόγω αυτού, γιατί έκλεινε τα ένα, γινόταν ενός το μικράκι, δεν κατάφερε να πάει να βοηθήσει την ομάδα του, κατέφυγαν ακέφαλοι, χωρίς τον Kendrick Nunn τους. Οι Drunk Team εκμεταλλεύτηκαν ό,τι μπορούσαν να εκμεταλλευτούν, τρέξανε, σκοράρανε, τα σχετικά. Δεν ξέρω αν κατέβαινε ο Λουκάς, αν θα πέρναγαν τα ναυάγια. Μπορεί να ήταν πιο ανταγωνιστικά όμως. Γιατί εντάξει, έπρεπε να πέρασει και κάποιο ρεκόρ στα τρίποντα. Δεν τα κατάφερε. Να συνεχίσουμε έτσι όμως, Λουκά μου. Ο Σεπτέμβρης και η χρονιά έρχεται καυτή. Η Drunk Team θα είναι στις 8, είναι από τα φαβόρη γενικά, όχι μόνο για Final Four, για κούπα, θα τα ακούσετε και παρακάτω. Και θα ολοκληρώσω με τα Ραμολιμέντα Κολοσσός. Πολλοί είδατε ότι ο Κολοσσός πέρασε, αλλά τελικά ο Κολοσσός δεν πέρασε. Έπρεπε να τιμωρηθεί για αντικανονική συμμετοχή, δυστυχώς. Τα Ραμολιμέντα λοιπόν θα πάρουν τη θέση του και θα βρεθούν στις 8 καλύτερες ομάδες. Πάμε να ακούσουμε τώρα τι έχουν να μας πούνε οι συνάδελφοι σχετικά με την οχτάδα και τις προβλέψεις. Λοιπόν, να πούμε λίγο ότι τα ζευγάρια που έχουν δημιουργηθεί είναι Ανυπόταχτοι Γαλάτες Drunk Team, Τερμίτες Dua Diesels, Σκόρπιοι Friends και Valhalla Phantoms Ραμολιμέντα. Θα ξεκινήσουμε με το Βασίλη τον Γουναρίδη, γιατί εντάξει, κάθεται δίπλα μου ο Βασίλης, δεν γινόταν να μην κάνει έναρξη. Πάμε να ακούσουμε τι έχει να μας πει. Λοιπόν, την καλησπέρα μου σε όλους. Δεν είμαι στη θέση μου, δεξιά εκεί από τη Γλυκερία. Αλλά δεν έχει σημασία αυτό. Σημασία έχει ότι απόψε ξεκινούν τα play-off των 8 καλύτερων ομάδων της καλοκαιρινής development. Τέσσερα ματσάκια, θα ξεκινήσουμε από τα σημερινά, με το πρώτο που είναι Ανυπόταχτοι Γαλάτες Drunk Team. Πολύ άτυχες και οι δύο ομάδες που συναντιούνται τώρα. Κάλλιστα θα μπορούσαμε να βλέπουμε αυτό το ζευγάρι στην φάση των τεσσάρων, στο Final Four. Δύο πολύ καλές ομάδες που έχουν πρωτοστατήσει στην φάση των ομίλων, τα έχουν πάει καλά και στις δύο πρώτες φάσεις των play-off. Κοινό χαρακτηριστικό των δύο ομάδων το refuse to lose που έχουν. Έχουν χάσει μία φορά και οι μεν και οι δε από το Μάιο και έπειτα. Κρατούν και οι δύο τις ομάδες που νικούν συνήθως χαμηλά στο σκορ. Οι διαφορές που βλέπω εγώ, τουλάχιστον τα δικά μου τα μάτια, είναι ότι οι Γαλάτες βασίζονται κατά πολύ στο Γιώργο το Λαδά, ο οποίος πέραν από τη βοήθεια που δίνει στο σκοράρισμα κάνει πολλά πράγματα, κάποια φαίνονται, κάποια όχι. Είναι ο εγκέφαλος της ομάδας, χωρίς αυτόν δεν τα πάνε καλά, αν και έχουν δείξει μέχρι στιγμής ότι ακόμα και σε κακά του βράδια βγαίνουν παίχτες μπροστά και καλύπτουν μερικώς την κακή του παρουσία, ας πούμε. Από την άλλη, η Drunk Team βρίσκεται σε ένα πάρα πολύ καλό φεγγάρι. Μέχρι στιγμής στις δύο πρώτες φάσεις των play-off δεν νομίζω
ότι έχει δυσκολευτεί ιδιαίτερα. Μια ομάδα η οποία μοιράζεται παραπάνω σίγουρα την ευθύνη του σκορ και της οργάνωσης. Αν δεν έχει ένα καλό βράδυ ο Παούρης, ας πούμε, που δεν συμβαίνει συχνά, θα το καλύψει καλά ο Μλαωριάννης ή ο Γκορόγιας ή οι υψηλοί που έχουν. Για μένα σε αυτήν τη σειρά, αν και μιλάμε, ξαναλέω, για ένα πολύ ωριακό ζευγάρι, στο οποίο σίγουρα θα δούμε πολύ ωραίο μπάσκετ, έχουν το πάνω χέρι η παρέα του Μουλαρογιάννη και του Παούρη. Ο λόγος για μένα είναι ο εξής. Η Drunk Team έχει μια πολύ καλή περιφέρεια, η οποία μπορεί να θυσιάσει έναν παίχτη της για να αποσυντονίσει, να κάνει όσο δυνατόν πιο δύσκολη τη ζωή του Γιώργου του Λαδά. Αν βραχυκυκλώσει ο Λαδάς, ξαναλέω, τα πράγματα γίνονται αρκετά δύσκολα για τους Γαλάτες. Από την άλλη, η Drunk Team νιώθω ότι έχει περισσότερες λύσεις στην περιφέρεια, παρότι δεν έχει σημαντικές διαφορές όσον αφορά το σκοράρισμα. Πάνω κάτω οι δύο ομάδες είναι στα ίδια επίπεδα. Ίσως να έχουν κάνει κάποια πιο παραγωγικά μάτς η Drunk Team, αλλά αυτό δεν έχει μεγάλη σημασία. Είναι ένα πολύ ωριακό ζευγάρι. Για τον λόγο που προανέφερα, θα δώσω ένα μικρό ποστό 51-49 στην Drunk Team, αλλά δεν θα μου κάνει και εντύπωση αν οι Γαλάτες, λόγω της πληρότητας που έχουν, μαζευτούν πολύ και με ρίξουν στο κουβά. Δεύτερο ζευγάρι, Σκόρπιοι Friends. Δύο διαφορετικές ομάδες με βάση την προσέγγιση που βλέπουμε στα play-off. Η Friends είναι μια ομάδα η οποία συγκριτικά στα play-off έχει, νομίζω, λίγο μεγαλύτερη εμπειρία από τους Σκόρπιους. Ομάδα coach με ξεκάθαρους ρόλους που αρέσκεται να παίζει κοντά στο καλάθι περισσότερο. Στο καλοκαιρινό τώρα στα play-off, από ό,τι έχω δει, δεν συμμαζεύουν τόσο πολύ το roster. Κατεβαίνουν με 5-6 άτομα αποστολή κτλ. Τα βγάζουν πέρα γιατί έχουν φοβερή ποιότητα και εμπειρία, έτσι, προφανώς. Αλλά από την άλλη, οι Σκόρπιοι έχουν δείξει πάρα πολύ καλό πρόσωπο στο καλοκαιρινό. Δείχνουν ότι σε συνθήκες πίεσης δεν μασάνε και βρίσκουν τον τρόπο να πάρουν τα μάτς, το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Επίσης σημαντικό είναι ότι μαζεύονται σταθερά καλά άτομα που καλύπτουν και τις διάφορες θέσεις. Δεν θα κατέβουν ποτέ, ας πούμε, πολύ περιφερειακοί και να έχουν θέμα στους ψηλούς ή το αντίθετο, το οποίο παίζει ρόλο. Για μένα, οι Friends ίσως να έχουν και περισσότερη κόπωση σε αυτό το σημείο. Έχουν τραβήξει μεγάλο, έχουν τρέξει μάλλον πολλά χιλιόμετρα, έχουν κάνει ένα μεγαλύτερο χειμερινό πρωτάθλημα από ό,τι κάνανε οι Σκόρπιοι. Από την άλλη, βλέπω διαφορά σίγουρα όσον αφορά τη διάθεση που έχουν δύο ομάδες να κατεβαίνουν. Οι Σκόρπιοι κατεβαίνουν αρκετά περισσότεροι και νιώθω ότι ο Δημήτρης Οχυράκης, είτε το λέει ανοιχτά είτε όχι, έχω την αίσθηση ότι θέλει φέτος οι Σκόρπιοι να πάρουν μία θέση στο βάθρο. Αυτή είναι η αίσθηση που έχω. Ξαναλέω ότι η ποιότητα των Friends είναι μεγάλη, αλλά επειδή σε τέτοια σημεία και από εδώ και έπειτα θα μετράνε πολύ πόσο πλήρης θα κατεβαίνουν οι ομάδες, σε αυτό θα δώσω το underdog μέσα σε εισαγωγικά και θα ψηφίσω Σκόρπιους. Τερμίτες Dua Diesels. Δύο ομάδες οι οποίες δεν περίμεναν να είναι εδώ, δεν τις έβαλα στα προγνωστικά μου, στα προηγούμενα podcast. Συγχαρητήρια και στους δύο, μπράβο μένα, σας βάζω το καπέλο. Οι Τερμίτες ξεκίνησαν τα play-off του Summer με μια αναπάντηχη μεν δίκαιη δε νίκη απέναντι στη Φιωρετσίνα. Μάτς πρώτου με όδο, το οποίο τους έδωσε φοβερό momentum και στη συνέχεια. Πήραν και το μάτς με τον Ερυθρό Σταυρό με καλή εμφάνιση παρά μια βασική απουσία που είχαν και νιώθω ότι έχουν πολύ καλή ψυχολογία. Από την άλλη, οι Dua Diesels έχουν δείξει μια φοβερή σταθερότητα, έχουν βγάλει έναν αρκετά δύσκολο όμιλο, τον πιο δύσκολο όμιλο για μένα. Έχουν δοκιμαστεί και στα play-off με ομάδες πιο έμπειρες. Παρ' όλα αυτά,
Και παρά το νεανικό της ηλικίας τους, παίζουν ένα μπάσκετ πολύ μυαλωμένο. Κυκλοφορούν ωραία την μπάλα, έχουν και περιφερειακό σουτ και inside game. Δεν τρέχουν τόσο πολύ όσο θα περιμένει από μια νεανική ομάδα, αλλά παρόλα αυτά, στα δικά μου τα μάτια, έχουν σαφώς περισσότερες επιθετικές λύσεις από ό,τι έχουν οι τερμίτες σε οποιοδήποτε στυλ παιχνιδιού και αν διαλέξουν. Για μένα από τα τέσσερα ζευγάρια νιώθω ότι είναι το πιο ξεκάθαρο. Οι Dua Diesels νομίζω ότι είναι ομάδα Final Four, αξίζουν να περάσουν στις τέσσερις καλύτερες ομάδες και νομίζω ότι θα το κάνουν. Και πάμε και στο τελευταίο match που θα γίνει αύριο στο Γεώργιο Στεφανόπουλος. Valhalla Phantoms εναντίον όχι του Κολοσσού, αλλά των Ραμολμέντων. Τα Ραμολμέντων και αποκλείστηκαν, θα βρεθούν. Αν και αποκλείστηκαν στο παρκέ, θα βρεθούν στην επόμενη φάση. Ο Ανδρέας ο Παρλαβάντζας, όπως βγήκε και είπε και στις δηλώσεις του χθες το βράδυ, νιώθει ότι υπάρχει κόπωση στην ομάδα. Έχουν τραβήξει και αυτοί πολλά μέσα στη σεζόν, έχουν τρέξει πολλά χιλιόμετρα. Βέβαια τώρα καλούνται να ξαναπατήσουν στο παρκέ και να διεκδικήσουν μια θέση στην τετράδα. Από την άλλη, οι Valhalla Phantoms έχουν βγάλει και αυτοί έναν δύσκολο όμιλο. Έχουν ακολουθήσει την ίδια συνταγή με το χειμώνα, χωρίς να έχουν βάλει σε κανένα σημείο φρένο. Μπορεί να μείωσαν λίγο την αριθμό των αποστολών τους σε σχέση με το χειμερινό πρωτάθλημα. Παρ' όλα αυτά, η ποιότητα παρέμεινε ψηλά. Κατεβαίνουν συνέχεια τα ίδια λίγα άτομα, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι έχουν αποκτήσει χημεία μεταξύ τους και νιώθω ότι δεν έχουν φτάσει στα κόκκινα σε κανένα από τα δύο, σε κανένα μάλλον από τα match playoff που έχουν παίξει μέχρι στιγμής. Ποιοτική ομάδα πολύ. Πολύ ωραίο μπάσκετ, παρουσία ψηλών κάτω από το καλάθι, οι οποίοι σκεπάζουν τα καλάθια και τρέχουν και στο ανοιχτό γήπεδο. Για μένα είναι ένα δύσκολο ζευγάρι και οι δύο ομάδες έχουν να διαχειριστούν νομίζω και μια ψυχολογική και μια σωματική κόπωση, η οποία μέχρι στιγμής δείχνει να βγαίνει λιγότερο στους Valhalla Phantoms. Θα παίξει μεγάλο ρόλο ποιοι θα κατέβουν για μένα. Θα ήθελα να δω πλήρες αποστολές, αν και το βλέπω λίγο δύσκολο. Αν μία από τις δύο ομάδες κατέβει πλήρης, θα πάρει και το match, γιατί ξαναλέω ότι μετράει πολύ πληρότητα από εδώ και πέρα. Παρ' όλα αυτά, με βάση των δεδομένων που έχουμε μέχρι στιγμής, βλέπω ότι η ομάδα η οποία θα περάσει από αυτό το ζευγάρι στο Final Four θα είναι η Valhalla Phantoms. Αυτές είναι οι τέσσερις ομάδες που προβλέπω εγώ ότι θα συμπληρώσουν την τετράδα. Εύχομαι να γίνουν πολύ ωραία μάτς. Εύχομαι οι ομάδες να μαζευτούν για λίγες φορές ακόμα. Καταλαβαίνω ότι είναι καλοκαίρι και όλοι πηγαίνουμε για μπάνια κτλ. Αλλά τώρα παίζεται μια προσπάθεια όλων εδώ και κανένα δύο μήνες, η οποία δεν είναι λίγη. Οπότε μαζευτείτε, παίξτε μπάσκετ και ας περάσει ο καλύτερος. Αν και απώντας ο Βασίλης, νομίζω ότι έκανε πάρα πολύ καλή δουλειά, δεν άφησε κανέναν παραπονεμένο, έκανε την ανάλυση της ζωής του, έδωσε και τους νικητές κατά την άποψή του. Ευχαριστούμε, Βασίλη. Και θα πάμε στον Νίκο τον Οικονομάκο, ο οποίος έχει εμφανιστεί έτσι πολύ θεατρικός, πολύ παραστατικός. Για να δούμε αυτός τι μας έδωσε. Λοιπόν, φτάσαμε στα κρίσιμα για την development, για την καλοκαιρινή development του μπασκετάκι, όπου οι 8 ομάδες οι οποίες θα συμμετάσχουν στα προημιτελικά σίγουρα μας υπόσχονται ματσάρες και σίγουρα μας υπόσχονται παιχνίδια τα οποία δεν πρόκειται να ξεφύγουν. Οπότε κρατηθείτε για ντερμπάκια και για παιχνίδια τα οποία πιθανότατα θα κριθούν και στις τελευταίες φάσεις. Valhalla Phantoms, Ραμολιμέντα, Γαλάτες, Drunk Team, Σκόρπιοι, Friends, Τερμίτες και Dua Diesels είναι οι 8 ομάδες οι οποίες συμπλήρωσαν την οκτάδα και ξεκινάμε σιγά σιγά να δούμε τα ζευγάρια. Λοιπόν, Valhalla Phantoms απέναντι στα Ραμολιμέντα.
ένα έτσι λιγάκι προβάδισμα θα το έδινα στην παρέα του Αγαθοκλή, του Γιωργακά και του Βαλχάλα Φάντομς, καθώς υπερτερούν και λόγω του κρινή, του τρελοκρινή με τις καλαθάρες του και την ενέργεια που βγάζει όσο και αν πατάει παρκέ, και με τον Τζινιόκο, ο οποίος είναι κυρίαρχος κάτω από το καλάθι, ένα πράγμα το οποίο τα ραμολιμέντα νομίζω ότι και μετά τον τραυματισμό του Ηλία του Νάκου υστερούν. Γιατί και η ενέργεια που έβγαζε ο Ηλίας και η δυνατότητα που έχει να πηδάει, να καθαρίζει τα rebound και να φεύγει σε πρώτο χρόνο βοηθούσε πολύ τους Σμόβ, αλλά τώρα η Βαλχάλα νομίζω ότι με αυτό το πλεονέκτημα θα πατήσουν καλά και νομίζω πως έχουν ένα 65-35 για να τσεκάρουν εισιτήριο για το Final Four της κατηγορίας. Οπότε πάμε με Βαλχάλα Phantoms. Από την άλλη έχουμε τους ανυπότακτους Γαλάτες με την Drunk Team. Εδώ οι Γαλάτες αίτητοι στη φάση των ομίλων. Η παρέα του Ανδρικόπουλου έχει δώσει τα κλειδιά στο Γιώργο Τολαδά. Ο Φραντζεσκάκης αθόρυβος κλασικά κάτω από τα καλάθια. Μπορεί εκεί που να παρατηρήστηκα οι υπόλοιποι παίχτες να δεις τη στατιστική του και να σου έχει ένα 15-15 σε πόντους και rebound και να κοιτάς και να ψάχνεις το πως έχασες. Από την άλλη Drunk Team είναι η παρέα του Μουλαρογιάννη, ο οποίος θα σου βγάλει δύο highlight σεζόν σε κάθε παιχνίδι. Ο Γιώργος Παούρης αποδεδειγμένα ένας από τους καλύτερους παίχτες όχι μόνο της κατηγορίας αλλά και γενικά και πιο ταλαντούχος της διοργάνωσης και επιλεκτικά έχει διαλέξει την παρέα του για να παίζει εκεί. Νομίζω ότι είναι πολύ μοιρασμένο εδώ το ζευγάρι και θα πάω προς τα δεξιά με την Drunk Team. Σκόρπι απέναντι σε Friends. Εδώ έχω μια αδυναμία στο Μάνο τον Ποντίκη, το φίλο μου, ο οποίος με έχει τιμήσει και με την παρουσία του στην εκπομπή μου. Η σκόρπι του άλλου, έτσι, του Ναβάρο, του Δημήτρη του Χειράκη με τα ωραία του τα floater. Δεν θα είναι εύκολος αντίπαλος για τους Friends, ούτε οι Friends για τους Σκόρπιους. Νομίζω είναι το πιο ισορροπημένο ζευγάρι που θα δούμε στα προημιτελικά. Οι Σκόρπιοι είναι ικανοί και για το καλύτερο και για το χειρότερο, θα πω. Οι Friends στηρίζονται ως γνωστόν στο Χρυσοσπάθη και στο Σακελαρίδη. Τραβάνε κουπί, θα εξαρτηθεί έτσι εν πολλής η δική τους αγωνιστική παρουσία σε αυτά τα 40 λεπτά, η οποία θα κρίνει και το ζευγάρι. Και από την άλλη έχουμε τους Θερμίτες με τους Dua Diesels, έτσι Μπιμπούδης με Χριστόπουλος, για τους Θερμίτες που τερμάτισαν 8η στον όμιλο και πέρασαν οι Dua Diesels με τον Ζόταλη, το Γιάννη να κάνει τα πάντα και τον Ατζουλάτο να ακολουθά. Οι Dua Diesels απέκλεισαν τον Optimus Flint Tropics. Μιλάμε για μια ομάδα την οποία κανείς δεν μπορεί να πει ότι δεν είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα, η οποία νομίζω ότι είναι ικανή για την έκπληξη αν είναι σοβαρή. Έτσι λοιπόν ολοκληρώνονται τα τέσσερα αυτά ζευγάρια και τα προημιτελικά της κατηγορίας της Development. Ελπίζω να γίνουν ματσάρες. Θα προσπαθήσω να παρευρεθώ σε όσα παραπάνω παιχνίδια μπορώ, γιατί είμαι σίγουρος ότι αυτές οι 8 παρέες θα μας χαρίσουν καταπληκτικά παιχνίδια και ανυπομονώ για να δω ποιες 4 θα περάσουν στο Final Four. Και αν θέλετε να δώσω και την πρόβλεψή μου, νομίζω πως ο Μουλαρογιάννης και η παρέα του πρόκειται να σηκώσει το κύπελο. Ευχαριστώ πολύ, Νίκος Οικονομάκος στο μικρόφωνο, τα ξαναλέμε. Λοιπόν, ταύτιση απόψεων έχουμε μεταξύ του Βασίλη του Γουναρίδη και του Νίκου του Οικονομάκου ως προς το ποιος έχει προβάδισμα στα ζευγάρια μας, για να δούμε αν και οι υπόλοιποι συντάσσονται με τους προλαλήσαντες. Επόμενος στη σειρά, ο Στέφανος ο Κουλιάμπης. Την καλημέρα μου ή την καλησπέρα μου ή την καληνύχτα μου, αναλόγως πότε θα ακούσει ο καθένας αυτό το ηχητικό. Λοιπόν, είμαι ο Στέφανος Κουλιάμπης και θα πω δύο πραγματάκια για την Summer Development που έφτασε στο Top 8. Μία Summer Development με τρομερές μονομαχίες, με τρομερές εκπλήξεις.
και μια τελική οχτάδα που θα λέγαμε ότι μπορεί να μην έχει φαβορή. Στα μάτια μου μπορεί να έχει κανένα δύο ομάδες, αλλά με αυτά που έχουν δει τα μάτια μας πραγματικά θα είναι μάτς περίεργα. Λοιπόν, να πούμε πρώτα τα ζευγάρια. Έχουμε ανυπόταχτους Γαλάτες με Drunk Team, Τερμίτες με Duan Diesels, Σκόρπιους με Friends και Βαλεχάλα Φάντομους με Ραμολιμέντα. Βλέπουμε λοιπόν ότι είναι κάποιες ομάδες οι οποίες έχουν πρόσωπα που ακούς το όνομα, ας πούμε, και σου λέει αυτή είναι η ομάδα του. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε με το μάτς ανυπόταχτη Γαλάτες με Drunk Team. Στα μάτια μου ένα από τα δύο φαβορεί για να πάρει την κατηγορία, το πρωτάθλημα, που είναι οι ανυπόταχτη Γαλάτες του Τάσου Ανδρικόπουλου, μια ομάδα με αρκετές συμμετοχές, με συνοχή, με έναν Λαδά από άλλο πλανήτη στα τελευταία μάτς, ο οποίος ο Γιώργος κάνει τη διαφορά. Βέβαια, απέναντι έχουν μια Drunk Team με τον άνθρωπο MVP, κύριος Παούρης, με Μουλαρογιάννη, με Σταυρόπουλο, πολύ Μιμίτσικα, πολύ εκρηκτική ομάδα, πολύ τρέξιμο. Ψιλομοιάζουν με τους Γαλάτες, που και αυτοί πάνε πολλές transition και στορνουν αρκετά. Θα δώσω μία μικρή, έτσι, ένα 55-45 στους ανυπόταχτους Γαλάτες σε αυτό το ζευγάρι. Πάμε μετά στο Τερμίτες Duan Diesels, δύο ομάδες που για μένα είναι έκπληξη που βρίσκονται μέχρι εδώ, όμως ο χαρακτήρας που έχουν χτίσει και η πορεία που έχουν κάνει δεν αφήνει κανέναν να τους υποτιμήσει, και μάλιστα στο μεταξύ τους μία από τις δύο θα φτάσει Final Four. Πάμε λοιπόν για τους Τερμίτες του Γιώργου του Αποστολόπουλου και του Νικηφόρου του Αλεφαντίνου, βέβαια, οι οποίοι σε μάτς που τους είδα τελευταία φορά με ξέπληξαν απέναντι στη Φιωρετσίνα, απέναντι στο φαβορί της Φιωρετσίνα, που την κέρδισαν και σχετικά εύκολα, με τον Λαζαρέτο τον ψηλό να έχει κάνει πραγματικά ένα σπουδαίο μάτς, δεν κόβεται παρά τα χρονάκια του, και τους Duan Diesels, οι οποίοι λέγαμε όλοι ότι ναι, οκ, okay, βγάζουν ενέργεια, ναι, τα παιδιά σουτάρουν, ναι, αλλά ποιος θα σπρώξει από εκεί, ποιος θα έτσι πάρει τις μονομαχίες. Φυλάκια μας θέλουν, συνεχίζουν μια εκπληκτική πορεία υπό την καθοδήγηση της Μαρίας Δαμασκού. Μαρία, την καλησπέρα μας. Και σίγουρα πίσω τους δύο πάει η Final Four, θα είναι μια τεράστια επιτυχία και δεν θα τους σταματήσει κανείς από τα όνειρά τους. Πάμε στο Σκόρπιοι Friends. Περίεργο μάτς, και εδώ πέρα θα παίξουν πολύ μεγάλο ρόλο, θεωρώ, οι παρουσίες και οι απουσίες, ή όπως θέλετε αντίστροφα. Λοιπόν, μιλάμε για τους Σκόρπιους. Μιλάμε για Δημήτρη Χειράκη, άνθρωπος ορχήστρια εκεί, και μιλάμε για έναν εξαιρετικό ψηλό, τον Αντωνέα, ο οποίος θα βαλθεί να τα βάλει με την εξαιρετική front line των Friends, τον Χρυσοσπάθη, τον Σακελαρίδη, που τα παιδιά στηρίζονται πάρα πολύ εκεί, η ομάδα του coach Ποντίκη, που μετά την εξαιρετική πορεία της στο Winter έφτασε και στο Top 8, και γιατί όχι στο Final Four, στο Summer, και με λίγο κόσμο. Δηλαδή ο Μάνος ξεκίνησε χαλαρά, έλα εντάξει πάμε, και που βγήκε τσούκου 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 τσούκου, Friends με τον ίδιο τρόπο παιχνιδιού φτάνουν πάλι ψηλά. Περιμένω να δω ποιους θα έχουν από την περιφέρεια λίγο, για να δούμε τι θα μπορούν να ματσάρουν στους Friends. Θα δώσω προβάδισμα στους Σκόρπιους εδώ, όχι μεγάλο, μικρό, και επειδή παρέλειψα θα δώσω και προβάδισμα στους Τερμίτες στο προηγούμενο παιχνίδι, με συγχωρείτε, και φτάνουμε στο Βαλχάλα Φάντομς Ραμολιμέντα. Λοιπόν, Βαλχάλα, εξαιρετική ομάδα, όλη τη χρονιά στο Winter εμένα με βέλανε τα μάτια τα παιδιά. Μπράβο στον Αγαθοκλή που έχει χτίσει αυτό που έχει χτίσει. Μια ομάδα με πολύ συνέπεια, βέβαια με 38 απουσίες στο Summer, αλλά αυτό δεν τους κάνει να είναι αμελητή ποσότητα, ίσα ίσα θα έλεγα. Έχει Τσινιώκα, έχει τον Θοδωρή τον Γκρινή, το Φιλαράκι, και παίζει απέναντι στα Ραμολιμέντα. Τα Ραμολιμέντα, όπου Ραμολιμέντα Ανδρέας Παρλαβάτζας, ο άνθρωπος που μπαίνει μπροστά στα δύσκολα. Θεωρώ ότι η Βαλχάλα εύκολα ή δύσκολα θα περάσει. Δεν υποτιμώ καθόλου τα Ραμολιμέντα. Ίσα ίσα που είναι μια πολύ σφιχτή ομάδα, μια ομάδα με ρόλους,
Και έχω και τεράστια συμπάθεια στον Ανδρέα τον Παρλαβάντζα, ο οποίος θα ακούσει το podcast και θα πει: ρε Στέφανε, εσύ με, που με σένα κερδίζουμε σε όλα τα μάτς, λες ότι δεν είμαστε το φαβορί. Λοιπόν, θα πω Βαλχαλά. Και βλέποντας τις διασταυρώσεις στην συνέχεια, βλέπω ανυπόταχτους Γαλάτες με Drunk Team να παίζουν με τον νικητή Βαλχαλά Phantom Sram Olimenta και Τερμίτες Ντουαντίζελες με τον νικητή του Σκόρπιου Friends. Θα τολμήσω να πω πως φαβορεί για να πάρει την κατηγορία στα δικά μου τα μάτια είναι οι ανυπόταχτοι Γαλάτες του Τάσου του Ανδρικόπουλου. Αυτά από εμένα, ανυπομονώ να ακούσω τις δικές σας προβλέψεις. Σας χαιρετώ και τα λέμε στο Final Four. Φιλιά. Οι Σκόρπιοι και οι Βαλχάλα έχουν 3 στα 3 μέχρι στιγμής από όλους. Ο Κουλιάμπας το γύρισε τώρα, είπε Γαλάτες και Τερμίτες. Έπαιξε λίγο διαφορετικά. Για να δούμε. Γιατί υπάρχουν και τα μεταξύ μας τώρα οι τριβές, ποιος θα πέσει πιο πολύ μέσα, όχι εγώ, όχι εσύ και τα σχετικά. Ας πάμε στον Μάριο το Μαυράκι να δούμε με ποιον θα παραταχθεί και με ποιον όχι. Την καλησπέρα μου στους podcasters και σε όλο το κοινό του μπασκετάκι. Προημιτελικά Summer Development League. Έχει γίνει ένας κακός χαμός για να φτάσουμε εδώ. Τι έχουμε δει, Θεέ μου. Έχουν φύγει φαβοροί, έχουν γίνει ματσάρες, παρατάσεις, ιστορίες, χάμος. Το καλύτερο Summer Development League από όλα μας τα χρόνια, κατά την άποψή μου. Πάμε να δούμε λίγο τα ζευγάρια των προημιτελικών. Μία ανάσα πριν το Final Four φτάσαμε, παιδιά. Μία ανάσα. Λοιπόν, Βαλχάλα, Ραμολιμέντα. Δύο τελείως διαφορετικές ομάδες στον τρόπο προσέγγισης του παιχνιδιού, έτσι. Η μία τρέχει όσο μπορεί περισσότερο το παιχνίδι. Δεν γουστάρει καθόλου μα καθόλου το σετ παιχνίδι. Δηλαδή οριακά βρίζονται μεταξύ τους για να κάνουν 2-3 συστήματα τα παιδιά. Από την άλλη, τα Ραμολιμέντα για μένα είναι η πιο σταθερή ομάδα στο Summer σε όλους τους τομείς. Από την αρχή το απλό της στο μπασκετάκι, τύπου πάσα πάσα σουτ, αποδίδει. Και έχουν φτάσει μέχρι που έχουν φτάσει, έτσι. Η κατ' εμέ είναι αυτή που έχει το ελάχιστο προβάδισμα για την πρόκριση, καθώς έχει και βάθος στο ρόστερ και περισσότερες επιλογές σε σχέση με τη Βαλχάλα. Δηλαδή, νομίζω Βαλχάλα συμμετοχή στα play-off έχουν 9 άτομα, δηλαδή κατεβαίνουν 7, ξέρω εγώ. Αλλά πιστεύω θα είναι ένα πολύ ενδιαφέρον μάτς που θα κριθεί στους 4-5 πόντους. Και στο τέλος πιστεύω θα περάσω τώρα Ραμολιμέντα. Ανυπότακτοι Γαλάτες, Drunk Team. Τι ματσάρα θα είναι αυτή. Από τη μία Γαλάτες, η μοναδική αίτητη ομάδα νομίζω που έχει παραμείνει σε τροχιά τίτλου. Και από την άλλη η ανανεωμένη και φρέσκια πλέον και με εμφανίσεις και με επιδόσεις Drunk Team. Οι Γαλάτες πλήρεις σε όλες τις θέσεις. Με επιστροφή Λαδά που είναι η αρχή και το τέλος της επίθεσης. Είναι μια ομάδα θεωρώ που θα πάει περισσότερο στην επαφή. Θα πάρει και κάμποσα τριποντάκια. Αλλά κυρίως νομίζω βασίζεται από την άμυνα να έρθει η επίθεση. Από την άλλη Drunk Team νομίζω αυτό το καλοκαιρινό είναι πιο σοβαρή. Με αρχή μέση τέλος δηλαδή. Παίζουν με πειθαρχία περιέργως τις επιθέσεις τους. Θα πάνε στην επαφή και θα τρέξουν. Είναι και πιο νέοι από τους Γαλάτες, αλλά έχουν πολύ παρόμοιο παιχνίδι. Για μένα, σε αυτό το παιχνίδι, οι παρουσίες θα παίξουν σημαντικό ρόλο. Δεν πιστεύω βέβαια να λείψει κάποιος. Αλλά νομίζω ότι θα είναι το παιχνίδι... Θα κάνω μια πρόβλεψη. Νομίζω ότι θα είναι το παιχνίδι των 8 που θα πάει στην παράταση. Τώρα ποιος θα φτάσει στο τέλος, ποιος θα κερδίσει... Νομίζω ότι θα πάει στον πόντο στους 3 η Drunk Team. Καθώς και οι δύο ομάδες το θέλουν, αλλά την Drunk Team την έχω δει και περισσότερο και νομίζω ότι είναι πιο σοβαρή σε κάποιες περιστάσεις που ενδεχομένως μπορεί να συμβούν μες στο μάτς και δεν θα χάσουν το μυαλό τους. Επόμενο ζευγάρι, οι Σκόρπιοι με τους Friends. Η αλήθεια είναι πως δεν έχω πολύ καλή εικόνα στους Σκόρπιους. Τους είδα μόνο στους 16.
δεν τους λες και πολύ σταθερούς έτσι όπως τους είδα. Έχασαν το μυαλό τους κάποια στιγμή με ένα-δύο φάουλ, αλλά ποτέ το προβάδισμα και με σωστές επιλογές προκρίθηκαν. Βασίζονται στην περιφέρεια κυρίως και προσπαθούν να τρέχουν το παιχνίδι όσο μπορούν. Παίρνουν και κάποιους πόντους από second chance points, από τα επιθετικά rebound. Πράγμα που βέβαια τώρα θα δυσκολέψει κάπως, καθώς οι Friends με αν όχι μία, όχι την καλύτερη, μία από την καλύτερη front line της development, δεν θα αφήσουν περιθώρια για πολλά επιθετικά rebound, κατά τη γνώμη μου. Βασιζόμενοι και οι Friends και αυτοί στο ίδιο παιχνίδι που έπαιζαν και στο χειμερινό. Δηλαδή 2-3 συστήματα, να γυρίζει μπάλα, να περνάει πάντα από ένα ψηλό. Επίσης νομίζω ότι αυτό το παιχνίδι θα έχει αμέτρησες επαφές και πάρα πολλές βολές. Δηλαδή θα γίνει χαμούλης. Η πρόβλεψη για τον νικητή τώρα πολύ δύσκολη, αλλά θα πω τους Σκόρπιους με τύπου 51-49 ελάχιστα, γιατί και από όσο ξέρω οι Friends δεν πολύ μαζεύονται, γιατί ο κύριος Ποντίκης έχει στείλει μερικούς διακοπές, δεν ξέρω αν θα τους φέρει πίσω, αλλά νομίζω ότι με σοβαρότητα και τον μπάσκετ ωραίο που παίζουν οι Σκόρπιοι θα μπορέσουν να πάρουν την πρόκριση. Και κλείνουμε με το τελευταίο ζευγάρι των προημιτελικών. Τερμίτες εν τουά Ντίζελς. Νομίζω το πασουστά. Θα μου επιτρέψετε να πω η εμπειρία ενάντια στα νιάτα. Κάπως έτσι. Δύο τελείες διαφορετικές ομάδες. Από τη μία η ανανεωμένη πλέον τερμίτες του Γιώργου Αποστολόπουλου. Στην αρχή του Σάμερ προσπαθούσαν να βρουν νομίζω λίγο χημεία, ρυθμό με τις προσθήκες που βάλανε. Τα βρήκαν όλα αυτά και στα play-off παίζουν πολύ ωραία. Μ' αρέσουν. Έχουν σοβαρότητα και υπομονή. Ηλιόπουλος στο πρώτο βιολί. Είμαι σίγουρος ότι θα του βγάλουν τη γλώσσα οι καινούργοι. Θα τα βρουν δύσκολα. Απ' την άλλη Diesels, ολοκένουργια ομάδα, τώρα φτιάχτηκε πριν δύο μήνες, έδειξε από την αρχή του summer τα δόντια και τύπου για σας ήρθαμε. Πιέζουν, τρέχουν, ξαναπιέζουν. Θα έλεγε κανείς υπάρχει ένα χάσμα γενναίων μεταξύ τους. Δύσκολο για προβλέψεις σε αυτό το παιχνίδι. Δική μου άποψη, προσωπική, νομίζω ότι οι εντουά Diesels θα περάσουν. Τους έχω κάνει αρκετά ματσάκια και έχω δει ότι τώρα στα play-off το μάτι γυαλίζει λίγο παραπάνω. Θα είναι ωραίο παιχνίδι, θα έχει και αυτό πολλές επαφές, αλλά ακόμα περισσότερες βολές. Ψιλομυρίζει και παράταση. Αλλά ναι, θα μείνω στην πρόβλεψή μου ότι θα περάσουν οι Diesels. Είχαμε ένα τροπέ από μαυράκι. Έβαλε τα ραμολιμέντα μέσα στο παιχνίδι. Δεν τα είχαμε ακούσει μέχρι στιγμής. Αυτό βέβαια που ξεχωρίζει στα μέχρι τώρα ηχητικά που έχουμε ακούσει είναι ότι οι Σκόρπιοι τους έχουν πείσει όλους. Δηλαδή οι Σκόρπιοι έχουν 4 στα 4. Από εκεί και πέρα, okay, οι περισσότεροι πιστεύουν τη Βαλχάλα, την Drunk Team, αλλά οι Σκόρπιοι έχουν το απόλυτο. Για να δούμε. Παιδιά, ανεβαίνει λίγο ο πύχης. Βλέπετε, σας πιστεύει πολύς κόσμος. Και για να ολοκληρώσουμε λίγο με το Σοκράτη Κιουσανίδη, όπου συμβουλή από μένα, σε όσους δώσει προβάδισμα πρόκρισης, βάλτε σκόρδα πάνω σας, κάντε ένα ευχέλαιο, ένα ξεμάτιασμα, γιατί ο Σοκράτης ο Κεσανίδης είναι μάγισσα γενικά. Να ξέρετε, εγώ το αφήνω αυτό να υπάρχει, τώρα από και πέρα, it's up to you. Καλησπέρα και από μένα. Ξημέρωση 16 Ιουλίου, η ώρα είναι 9:20 το πρωί. Λοιπόν, και έχουμε τα προημιτελικά της Development League. Ξεκινάω από το ζευγάρι Valhalla's Phantoms Ραμολιμέντα. Σήμερα έχει γενέθλια και ο πρόεδρος, ο Αγαθοκλής. Τι παίζει τώρα σε αυτό το ζευγάρι? Αν οι Phantoms έρθουν με
6 παίχτες, τα αναμολυμέντα θα περάσουν από πάνω τους. Αν τώρα έρθουν 7, κοιτάξει κανένα γλυκό ο Αγαθόκλης, νομίζω η Βαλχάλα εύκολα ή δύσκολα θα περάσει στο Final Four. Ακριβώς από κάτω έχουμε το Γαλάτες Drunk Team. Πιο 50-50, για μένα δεν υπάρχει ζευγάρι. Θεωρώ ότι όποιος κερδίσει το παιχνίδι θα είναι και το φαβορί για την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Οι Γαλάτες ξέρουν πώς να παίρνουν στα Final Four, το έχουν κάνει και στο παρελθόν. Η Drunk Team είναι η πρώτη φορά που είναι υγιής, μαζεύεται, έχει όρεξη και είναι διψασμένη για, όχι να περάσει το Final Four, να σηκώσει την κούπα. Θεωρώ ότι όποιος επιβάλλει το δικό του ρυθμό, αν πάνε σε πολλές κατοχές, η Drunk Team θα το πάρει. Αν οι Γαλάτες παίξουν έξυπνα με τους ψηλούς, Φραντζεσκάκη, Δούστο, νομίζω εκεί θα το πάρουν οι Γαλάτες. Πάμε από την δεξιά μεριά του ταμπλό. Οι Σκόρπιοι με τα Φιλαράκια. Οι Σκόρπιοι προέρχονται από μια κακή χειμερινή σεζόν. Δεν μπόρεσαν να διεκδικήσουν τα play-off και την άνοδο. Έχουν ένα χαμένο τελικό πέρσι με τους Golden Boys. Οι Friends έχουν και εκείνη καλή παρουσία φέτος και τους βγήκε το καλοκαίρι, ενισχύθηκαν βέβαια, αλλά παιχνίδι με 5, 6, 7 άτομα το πολύ τους βγήκε το καλοκαιρινό. Θεωρώ ότι ναι μεν έχουν μια πολύ καλή πεντάδα, εξάδα οι Friends, αλλά οι Σκόρπιοι έχουν βάθος στο πάγκο, οπότε θεωρώ ότι σε αυτό το ζευγάρι παρέα του Χιράκη θα προκριθεί στο Final Four. Και τέλος, η ευχάριστη έκπληξη, οι Τερμίτες. Νομίζω κανείς δεν τους περίμενε, ούτε οι ίδιοι, ότι θα φτάσουν εδώ, και ήταν εύκολο για αυτούς να φτάσουν μέχρι στους 8, γιατί στην πρώτη φάση απέκλεισαν την Φιωρετσίνα, οπότε είχαν πιο εύκολο μονοπάτι στη συνέχεια. Και απέναντί τους οι Dua Diesels, νομίζω οι πιτσιρικάδες των Diesels είναι διψασμένοι, θα τρέξουν πάνω κάτω, δεν πάει να έχει έξω 40 βαθμούς, θα το πάρουν. Εκτός αν ο Νίκη καταφέρει και διαβάσει το παιχνίδι των Dua, τους καταστρέψει το παιχνίδι και πάμε γύρω στους 50 πόντους και θα το πάρουν οι Τερμίτες. Συνοψίζοντας, βλέπω Βαλχάλα, οριακά Γαλάτες, Σκόρπιους και Dua Diesels. Και να πω τον πρωταθλητή, μιας και προβλέπω Γαλάτες, προβλέπω ανυπότακτους Γαλάτες να σηκώσουν την κούπα. Στέλνω αγωνιστικούς χαιρετισμούς στον Τάσο τον Ανδρικόπουλο μετά το κακό που τον βρήκε και θα το κλείσω εδώ. Θέλω να πω, συνοψίζοντας πριν δώσω και τις δικές μου προβλέψεις γρήγορα, ότι οι Σκόρπιοι τους έχουν πείσει όλους. Όλοι πιστεύουν, όσοι μας μιλήσανε, πιστεύουν ότι οι Σκόρπιοι θα πάρουν την πρόκριση. Ήταν ένα από τα ποσοστά που δεν τα περίμενα να τα ακούσω από όλους. Από την άλλη τώρα σε γενικές γραμμές πάνω κάτω μαζί είναι τα παιδιά. Okay, μόνο ο Μαυράκης που είπε τον αμολυμέντο και ο Κουλιαμπής που πέταξε τους Τερμίτες. Σε γενικές γραμμές όμως ψιλοσυγχαίονται οι απόψεις τους. Ας πω και εγώ λίγο τα δικά μου, Διαμαντή, γιατί δεν γίνεται να κουνελιάσω τα κλασικά. Λοιπόν, στον υπότακτη Γαλάτες Drunk Team θα δώσω την Drunk Team, γιατί θεωρώ ότι έχει περισσότερες λύσεις στο να κουβαλήσουν στην επίθεση. Ενώ από την άλλη οι Γαλάτες, άπαξ και ο Λαδάς, βρεθεί σε μια κακή μέρα, χάνουν το μυαλό τους, τη συγκέντρωσή τους και δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν. Και επειδή το μάτς είναι νοκάουτ, αυτό θα παίξει πολύ σημαντικό ρόλο. Οπότε θεωρώ ότι η Drunk Team είναι λίγο πιο έτοιμη για να βρεθεί στο Final Four. Τερμίτες, Dua Diesels, πιστεύω και εγώ με τους περισσότερους ότι η Dua έχει ένα πλεονέκτημα λόγω της εκρηκτικότητας, της δυναμικότητας που έχει και ότι τελικά, όπως μας απέδειξε, μπορεί να βγάλει αντίδραση και στο σκληρό παιχνίδι.
Οπότε αν επιβάλλει το ρυθμό της, έχει προβάδισμα, γιατί καλός ή κακός ο ρυθμός σε αυτή την κατηγορία και όταν αυτές οι ηλικίες έρχονται αντιμέτωπες, παίζει σημαντικό ρόλο. Οπότε θα πάω με την Dua. Σκόρπιοι Friends. Ίσως είναι από τα πιο ανοιχτά, μαζί με το Σαν Υπόκτα της Γουαλάτας και Drunk Team, παιχνίδια της Οχτάδας. Ισχύει ότι οι Σκόρπιοι έχουν το βάθος του πάγκου, οι Friends έχουν όμως εκπληκτική ρακέτα, δηλαδή τώρα έχουν δύο βουνά μέσα, κατεβάζουν rebound, δίνουν δεύτερες και τρίτες επιθέσεις κλπ. Δεν θα πάω κόντρα, θα πάω κι εγώ με τους Σκόρπιους, λόγω του βάθους. Δεν ξέρω τώρα, οι Friends όσο περνάει ο καιρός τώρα είναι λίγο πιο παραλίες. Κάτι έμαθα και χθες ότι αφήνουν τα play-off για να πάνε σινεμά. Δηλαδή δεν βλέπω να το βλέπουν και πολύ σοβαρά. Οπότε θα πάω με τους Σκόρπιους. Εντάξει, βέβαια τώρα στο knockout παίζει πολύ σημαντικό ρόλο και η βραδιά που θα βρεθείς. Και θα ολοκληρώσω με Valhalla Phantoms Ramolimenta. Πιστεύω ότι υπάρχει μια διαφορά δυναμικότητας. Θεωρώ ότι και με τον τραυματισμό του Νάκου που είπε και ο Νίκος Οικονομάκος, ότι η Βαλχάλα θα έχει το προβάδισμα. Τώρα με Τσινιώκα, με τον Χούμαν και τα σχετικά. Είναι ένα κλικ πιο αθλητική και μπορούν με μια... να φύγουν, δηλαδή να κάνουν ένα καλό τρίλεπτο τετράλεπτο, να πάρουν μια διαφορά και μετά να τη διατηρήσουν. Δύσκολο δηλαδή τους γυρνάς. Τα Ραμολιμέντα δεν ξέρω αν μπορούν να έχουν αυτό το διάστημα, οπότε θα πάω με τη Βαλχάλα. Αυτά! Λοιπόν, πολλά είπαμε. Ελπίζουμε να δούμε ακόμα περισσότερα. Δεν μας πειράζει, στείλτε μας κουβά, μη μας στείλετε, βγάλετε μας αληθινούς ή όχι. Να δούμε ματσάρες θέλουμε, παιδιά. Είναι knockout, είναι do or die και μετά μπαίνουμε στη διαδικασία Final Four και σηκώματος κούπας. Δώστε τα όλα, πέστε μέσα μέχρι τελευταίας δανείδος θέματος σας, παλέψτε και ας κερδίσει ο καλύτερος. Πολύ πολύ μπάσκετ. Φιλιά πολλά, τα λέμε στο Final Four. Μπασκετάκι.